Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, το δεύτερο βίντεο Football Manager, το οποίο είναι η συνέχεια του live που είχαμε κάνει, το οποίο δεν πήγε καλά. Αυτή τη φορά όμως θα γίνει σε επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει την τελευταία φορά, στο οποίο είχαμε παίξει κάτι φιλικά, ένα φιλικό μάλλον με τον Απόλλωνα, το οποίο είχαμε χάσει 4-2. Έτσι, μετά από αυτό έχω παίξει 3 φιλικά με τον Απόλλωνα Λάρισας, τον οποίο ζοριστήκαμε λίγο να τον νικήσουμε αλλά καταφέραμε, με τον Πανετολικό, το οποίο χάσαμε με πέναλτι στο 17 από τον Καμαρά, ήμασταν λίγο καλύτεροι αλλά αδικηθήκαμε, και τέλος είχαμε παίξει με τη Δόξα Δράμας, και στην οποία κάτι παίξαμε αλλά δεν ήταν αυτό που μπορούσαμε, οπότε χάσαμε 2-1, και έχουμε τώρα θα παίξουμε με Κέρκυρα φιλικό και όσα μπορέσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα τελευταία και τις μεταγραφές που είχαμε κάνει. Έχουμε πάρει τελευταία μεταγραφή, έχουμε πάρει δανεικό τον Anthony Carter από Benfica, ο οποίος είναι επιθετικός, βλέπουμε τα στατιστικά, φοβερός παίχτης, νομίζω είναι αυτό που λείπει από την Παναχαϊκή. Και ελπίζουμε να μας δώσει την όθηση για να ανέβουμε κατηγορία. Βλέπουμε τις προηγούμενες μεταγραφές. Νίκο Τσούκαλο από Λαμία, Αλέξανδρο Τριανταφυλόπουλο δανεικό από Παναθηναϊκό, Μούριτς από Μπράγκα και Κιλιάρα από Όφη. Λοιπόν, αυτή θα είναι και η εντεκάδα μας για το σημερινό παιχνίδι με την Κέρκυρα, και θα βάλω στο ξεκίνημα τον Κάρτερ και όχι τον Μωραΐτη. Να δούμε και κάποιον διαφορετικό, κάποιον που να μπορεί να τελειώσει τις φάσεις, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας, κάνουμε φάσεις και δεν μπορούμε να τις τελειώσουμε. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα, πάμε να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Και το παιχνίδι ξεκινάει, το πρώτο highlight πάει στράφη. Λοιπόν, πρώτη φάση για την Παναχαϊκή με φάλου του Φουρλάνου, το οποίο θα φύγει out. Στο 17, φάση τώρα για την Κέρκυρα. Για να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Θα δώσει μια σέντρα προς την περιοχή, αλλά εκεί πέρα παίχτες της Παναχαϊκής και θα σταματήσουν την κατοχή της Κέρκυρας. Για να δούμε τώρα. Έχουμε την κατοχή τώρα. Λοιπόν, ο Καρατσανάκοφ θα μπει μες στην περιοχή. Καλή ευκαιρία εδώ πέρα. Πέρασε και τους αμυντικούς, τους παίχτες. Σούταρε κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Παπατόλιος θα εκτελέσει το κόρνερ και κεφαλιά. Κόρνερ και αυτό. Πρέπει να ήταν και απέκρουση του τερματοφύλακα. Σπουδαία ευκαιρία. Ξανά κόρνερ εκεί ο Παπατόλιος και κόρνερ από την άλλη. Είναι 3 κόρνερ μέσα σε μια φάση. Στο 19, για να δούμε. Καρατσανάκοβ θα εκτελέσει, δεν είναι καλό. Φουρλάνος, Τσούκαλος, ωραία, θα δώσει τον Παπατόλιο, θα γεμίσει πριν στην περιοχή. Θα πιάσει ο Αθανασόπουλος. Φάουλ για την Παναχαϊκή τώρα. Παπατόλιος, Φουρλάνος, θα δώσει μέσα στην περιοχή, δεν είναι κάποιος. Ο Σπίνουλας θα διώξει. Παρ' όλα αυτά, ξανά η κατοχή στην Παναχαϊκή. Θα κάνει γέμιση με Καρατσανάκοφ. Θα πάρει την κεφαλιά. Ίσως να ήταν φάουλ, ίσως και όχι. Παρ' όλα αυτά, η Κέρκυρα έχει την κατοχή. Βίλα. Θα κάνει τη σέντρα. Τσελεπίδης εκεί πέρα σταματάει την παλιά. Και έχουμε ευκαιρία για την επίθεση τώρα. Μούριτς. Θα δώσει στον Κάρτερ. Ωραία, ο Κάρτερ του περνάει. Θα γίνει το σουτ. Αθανασακόπουλος. Και corner πάλι. Παπατόλιος. Πρέπει να μπει γκολ τώρα. Τσελεπίδης. Δεν θα γίνει κάτι. Και πλάγι ο out. Βλέπουμε ότι έχει αρκετές ευκαιρίες τώρα. Μεγάλη διάρκεια αυτή η φάση. Και σε μικρό χρονικό διάστημα. Για να δούμε. Φουρλάνος μέσα στην περιοχή. Θα βρει τον Παπατόλιο. Παπατόλιος. Ρατσανάκοφ σουτ πάνω στα σώματα η μπάλα. Βλέπουμε ότι στα πρώτα λεπτά έχουμε κάνει καλές φάσεις, έχουμε την κατοχή και τώρα έχουμε και άλλη φάση. Φάουλ και γκολ από τον Anthony Carter με τον τεπούτο του στα φιλικά, και είναι αυτός ο λόγος στο οποίο το χρειαζόμαστε. Φουρλάνος βλέπουμε εδώ το φάουλ και ο Carter εκτελεί και σκοράρει. Γι' αυτό θέλουμε ένα τέτοιο παίχτη να είναι στις φάσεις και να τις τελειώνει. Λοιπόν, τώρα εδώ ευκαιρία για την Κέρκυρα. Σπίνουλα, θα δώσω ένα Στασόπουλο. Πολύ επικίνδυνα τώρα εδώ. Ο Σούλης διώχνει, μπλοκάρει.
Και έχουν και αυτοί corner. Λοιπόν, για να δούμε κόντος. Θα εκτελέσει Σούλης εκεί, μη φοβάστε. Πολύ καλός ο Σούλης. Πάμε ρε παιδιά. Λοιπόν, ξανά ευκαιρία εδώ έχει για την Κέρκυρα. Κόντος. Τουράν. Θα γίνει το shoot. Αδύναμο. Βλέπουμε ότι κυριαρχούμε στον αγώνα. Για να δούμε, Κούρος. Δεν θα βρει κανέναν εκεί. Ο Κοτσόνης με Τσελεπίδη θα το κανονίσουν και θα πάρουν την μπάλα. Τώρα Μούριτς. Ευκαιρία τώρα εδώ για την Παναχαϊκή. Μούριτς ανοίξει τα πλάγια. Και κεφαλιά και γκολ από τον Τζούκαλο. Πολύ ωραία φάση από τα πλάγια. Έτσι πως θέλει να παίζουμε. Με σέντρες και προς την περιοχή. Έτσι ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Μούριτς ανοίγει στα πλάγια και σέντρα προς την περιοχή. Και Τσούκαλος 2-0. Παίζουμε εξαιρετικά και έχουμε και αρκετές φάσεις, έτσι. Τα 9 σούτ είναι, τα 6 είναι στην εστία, οπότε είμαστε εξαιρετικά. Και νομίζω με την έλευση του Μούριτς, και ο Μούριτς είναι καλός, με την έλευση του Κάρτερ, μας έχει βοηθήσει πολύ. Πρώτο παιχνίδι και πολύ καλά δείγματα. Για να δούμε τώρα ο Σπινούλας. Μπρούνο Μότα. Για να δούμε, δεν βρίσκει χώρους η Κέρκυρα εύκολα. Θα βρει τώρα ο Σούλης απεκρούει. Πολύ καλός τερματοφύλακας ο Σούλης. Κόντος. Τελέσει. Πάλι ο Σούλης. Τελευταία φάση. Τις οποίες τις φοβάμαι τις φάσεις όταν δείχνει στο 45 φάση. Είτε θα βάλουμε γκολ είτε θα φάμε. Κάρτερ με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει στο Μούριτς. Μούριτς τους περνάει σε σταματημένους. Κάρτερ σουτάρει. Αθανασόπουλος μάλλον. Αθανασακόπουλο τον έλεγε. Και μπλοκάρει. Λοιπόν, ημίχρονο. Και βλέπουμε ότι παίζουμε αρκετά καλά. Έτσι, 2-0 από σχετικά νωρίς θα έλεγα. Οπότε έχουμε ένα προβάδισμα. Πρέπει να το κρατήσουμε. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τι θα μας επιφυλάξει το δεύτερο μέρος του αγώνα. Πρώτο highlight δεν θα γίνει κάτι. Και γενικά βλέπουμε ότι οι παίχτες, ή το Τσούκαλος, το Κάρτερ και ο Μούριτς, γενικά τις μεταγραφές βλέπουμε ότι πάνε καλά. Και ο Τσούκαλος έβαλε γκολ και ο Κάρτερ με το καλημέρα. Νομίζω, ελπίζω να μας βγουν καλές μεταγραφές, ακόμα φιλικό είναι, έτσι. Αλλά ελπίζω να βγουν καλές. Λοιπόν, και σε κάποιο σημείο θα κάνω και αλλαγή για να μπουν και άλλοι παίχτες. Λοιπόν, φάση τώρα εδώ για την Κέρκυρα, η οποία ξεκινάει πάντα τις μπαλιές της από τα center back. Λοιπόν, Παναχαϊκή, Τσούκαλος, Καρατσανάκοφ. Κάρτερ θα δώσει στο Μούριτς. Μούριτς πάλι στον Κάρτερ, έξω από την περιοχή. Τσούκαλος θα χάσει την μπάλα. Ξανά η Παναχαϊκή έχει την μπάλα. Θα γίνει ένα shoot. Είχε καλύτερες πιθανότητες για πάσα. Και σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, θα βάλουμε τον Μπλέγα στη θέση του Παπατόλιου. Έτσι. Θα βάλουμε τον Κιλιάρα στη θέση του Σωτηράκου. Να δούμε γιατί τον πήραμε, έτσι, με τα γραφή μας. Και λοιπόν, να βάλουμε και τον Κυνηγόπουλο στη θέση του Μούριτς, ο οποίος δεν δείχνει να είναι και πολύ στα πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Λοιπόν, επειδή ο Τσούκαλος είναι τραυματισμένος, λέω, έχει κουραστεί, θα μπει και ο Αργυρόπουλος. Έτσι. Φάση τώρα εδώ πέρα. Και έξω από την περιοχή θα γίνει το σουτ. Και μειώνει η Κέρκυρα σε 2-1 με τον Παναγιώτη Λινάρδο. Εντάξει, δεν ήταν καλές προϋποθέσεις για γκολ και νομίζω πρόλαβε ο Παρατσάκ τον αμυντικό. Δεν φύλαξε καν ο αμυντικός. Τον κοίταγε. Ποιος ήταν αυτός? Ο Κυνηγόπουλος με το που μπήκε. 2-1, ελπίζω να μην φάμε γκολ.
Φάση τώρα για μας με τον Αργυρόπουλο στο corner. Θα γίνει κεφαλιά. Ο Κουτζαβασίλης, ο οποίος αλλάξει έναν τερματοφύλακα τον Αθανασόπουλο, πιάνει την μπάλα. Πολύμος στο Φουρλάνο, Κοτσόνης, Τσελεπίδης, πίσω στο Σούλη. Σούλης καθυστερεί εκεί λίγο με την μπάλα, θα δώσει τελικά, θα κάνει γέμισμα. Δεν θα βρει κάποιον, θα βρει τον Ιωάννο της Κέρκυρας. Ξανά ο Ιωάννου, παίζουν κοντινές μπαλιές της Κέρκυρας οι παίχτες. Για πώς βρούνε κάποια ευκαιρία. Κι όμως θα βρουν ένα γέμισμα στην άλλη περιοχή. Και 2-2. 2-2. Και τώρα είναι που πρέπει να δούμε στα δύσκολα πώς ανταπεξέλθει η ομάδα, γιατί να προηγήσει 2-0 και να φέρνει 2-2. Δεν έδωσε κάτι εδώ ο διαιτητής. Αν και θα έλεγα ότι ήταν καθαρό φάουλ, τέλος πάντων. Σε αντραβάνει, το σταματάει ο Πλέγας. Ευκαιρία για την επίθεση και να πάρουμε την νίκη που θέλουμε. Και μες στην περιοχή είναι γκολ, αλλά είναι offside από τον Καρατσανάκοφ. Κρίμα, πολύ κρίμα, ωραία φάση. Με ωραία μπαλιά του Κυνηγόπουλου, αλλά είναι σωστή. Και είναι και ο Κάρτερ, νομίζω, και ο Καρατσανάκοφ. Offside. Λοιπόν, πάμε να την κάνουμε. Θα την κάνουμε πολύ επιθετική. Θα αλλάξουμε το σύστημά μας λίγο έτσι πιο επιθετικό, σέντρες. Θα γίνει λίγο έτσι. Βουρ και ό,τι γίνει. 90, εντάξει, φιλικό είναι, οπότε και να χάσουμε πειραματισμούς κάνουμε, πειράματα. Αργυρόπουλος δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Και ευκαιρία τώρα εδώ για την Κέρκυρα. Λινάρδος. Ζορμπάς, Τζάνης. Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε. Μην την κοιτάτε την μπάλα, πέστε πάνω. Με τα μάτια μαρκάρετε. Ιντζίδης γυρίζει μπάλα στα μπακ της Κέρκυρας. Ζορμπάς θα κάνει τη σέντρα και ευτυχώς, όχι, ο Λινάρδος ξανά. Ευτυχώς τελειώνει εδώ η κατοχή της Κέρκυρας και ευκαιρία για την επίθεση. Πόσες φορές το είπα και δεν έγινε. Λοιπόν, όπως όλα φαίνονται, 2-2 θα λήξει. Και τελευταία φάση την οποία θα σφυρίξει τώρα εδώ πέρα. Τέλος 2-2. Έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Φάγαμε 2 γκολ από απροσεξία, θα έλεγα. Εντάξει, δεν πειράζει. Φιλικά είναι για να μαθαίνουμε. Λοιπόν, δεύτερο ματσάκι για σήμερα και θα ξεκινήσουμε με την ίδια εντεκάδα όπως και την προηγούμενη φορά. Νομίζω αποδίδει και το βλέπουμε. Και πάμε. Ξεκινάει ο αγώνας με τα Τρίκαλα. Δεύτερο φιλικό στο σημερινό αγώνα. Και έχουν κατοχή. Για να δούμε. Φάση τώρα για την Παναχαϊκή πολύ νωρίς. Σούλης θα κάνει γέμισμα. Θα βρει τον Καρατσανάκοφ. Θα δώσει πίσω στο Σωτηράκο. Παπατόλιος, Τσούκα. Για να δούμε εδώ πέρα. Παπατόλιος. Τσούκαλος. Θα γίνει το σουτ. Το πίστεψα. Ωραίο σουτ. Αλλά άτυχος. Φάλτρο για την Παναχαϊκή. Πάνω στα σώματα θα πάει μπάλα από τον Καρατσανάκοφ. Θα διώξει όπως και όπως τα Τρίκαλα. Και έχουμε μπει δυναμικά. Βλέπουμε 4 σουτ. Δεν έχουμε βρει στόχο. Ξανά δω φάση. Για τα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Ηλιάδης. Θα δώσει στο Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ δεν θα βρει. Θα βρει όμως ο Κάρτερ. Θα γίνει το σουτ. Και στην κόντρα η μπάλα θα βγει κόρνερ. Ο Ρούνεϊ των φτωχών. Λοιπόν, Καρατσανάκοφ. Θα εκτελέσει το κόρνερ. Κεφαλιά Τσελεπίδης. Ηλιάδης θα την προλάβει την μπάλα. Και έχει ευκαιρία τώρα τα Τρίκαλα.
για αντεπίθεση. Θα γίνει και η σέντρα, ο Σούλης, δεν είναι κανένας εκεί πέρα, θα βρει την μπάλα. Φάση τώρα για την Παναχαϊκή. Προς το τέλος του ημιχρόνου, Φουρλάνος, ωραία θα δώσει τα πλάγια, Πολύμος, θα γίνει σέντρα και Κάρτερ θα φύγει η μπάλα με τα χέρια του τερματοφύλακα. Παρ' όλα αυτά με τη δεύτερη φορά δεν θα μπει γκολ, κόρνερ τώρα. Διώχνουν παίχτες των Τρικάλων, Τσελεπίδης ξαναπαίρνει την μπάλα, Καρατσανάκοφ λίγο έλειψε να μπει τον γκολ, out. Λοιπόν, 0-0 είναι, βλέπουμε ότι κυριαρχούμε στον αγώνα και 86% σε επιτυχημένες πάσες. Καλό αυτό. 9 σουτ, δεν βρίσκουμε στόχο. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει εδώ πέρα. Πολύμος. Εντάξει, δεν θα δείξει. Θα δείξει τώρα όμως. Φουρλάνος με φάουλ. Ψηλό. Δεν θα βρει κάτι. Δεν θα μπει γκολ. Λοιπόν, έχουμε πάει στο 64 και δεν έχουμε δει ακόμα κάποια φάση. Θα βάλουμε τον Χρήστο Ελευθεριάδη. Για το επόμενο μάτς είναι μάτς κυπέλου και πρέπει να ξεκουραστούν κάποιοι παίχτες. Και θα βγει ο Καρατσανάκοφ. Συνεχίζουμε να κάνουμε shoot, παρόλα αυτά δεν βλέπω να είναι στο στόχο. Λοιπόν, τώρα φάση εδώ πέρα για τα τρίκαλα, αλλά δεν θα διώξουμε όπως θα έπρεπε. Ξαναανακτούν την κατοχή, σταματάκους μέσα στην περιοχή, δεν θα... θα κοντράρει μπάλα. Ξανακοντράρει μπάλα και έχουν πλάγιο out τα τρίκαλα. Λοιπόν, θα βγει ο Τσούκαλος. Αλλάξω λίγο το σύστημα, θα μπει ο Μουστακόπουλος στη θέση του. Παίξουμε λίγο πιο αμυντικό, γιατί πληρώσαμε όπως το προηγούμενο μάτς. Πρέπει να το προσέχουμε λίγο αυτό. Για να δούμε τώρα. Μουστακόπουλος πρώτη κατοχή, Ελευθεριάδης. Φουρλάνος στο κέντρο, Παπατόλιος με Ελευθεριάδη. Πρέπει να αλλάξει, θα δώσω Φουρλάνο. Ωραία. Πολύμος, Μούριτς, ξανά Πολύμος. Ωραία ευκαιρία εδώ πέρα. Ο Γιδόπουλος πιάνει την μπάλα. Πάμε λίγο ρε παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε λίγο, βάλτε κάτι. Λοιπόν, τελευταία φάση. Και σφυρά η 0-0. Βλέπουμε ότι παρότι δεν νικήσαμε, έχουμε μια καλή εικόνα. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Ελπίζω και στόχος αυτός είναι να πάρουμε τα ματσάκια τα επίσημα. Πάνω που αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια, αρχίζουν οι τραυματισμοί. Πολύ κακό αυτό. Και βλέπουμε ότι και ο Μούριτς τραυματίστηκε και θα μπει σε 1-2 μέρες. Λοιπόν, έτσι, έχουμε Παναχαϊκή Σπάρτη, πρώτο επίσημο μάτς και τρίτο για σήμερα. Είναι για το κύπελο. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, τα προγνωστικά για τη Β' Εθνική, τι μας δίνουνε. Λοιπόν, μας έχουνε τρίτους για άνοδο, με πρώτο τον Ηρακλή και δεύτερη την Κέρκυρα. Ελπίζουμε να καταφέρουμε και να βγούμε πρώτοι, αυτό που θέλουμε. Και εδώ βλέπουμε πως ο Μούριτς πρέπει να παίξει τουλάχιστον 75 λεπτά, θα είναι διαθέσιμος. Έχουμε Λουμπαρδία τραυματισμένο. Εντάξει. Νομίζω είμαστε καλά. Αλλά επειδή στα τελευταία παιχνίδια ο Μούριτς δεν απέδωσε, δεν θα μπει καν. Δηλαδή θα βάλουμε στη θέση του τον Μαυρία. Νομίζω είναι καλύτερη περίπτωση. Και νομίζω ότι και σαν τραυματίες που είναι ο Μούριτς, έτσι και... θα τον αφήσουμε και σαν τραυματίας, αλλά και σαν το ότι δεν θα μπει καθόλου μάλλον. Και αυτό θα είναι το σύστημα. Και το ότι είναι τραυματίας λοιπόν ο Μούριτς και το ότι δεν έχει παίξει τόσο καλά όσο θα θέλαμε στα προηγούμενα φιλικά. Οπότε ευκαιρία και για επίσημο μάτς
να παίξουμε λίγο πιο σίγουρα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν και έχουμε αγώνα. Πρώτο επίσημο μάτς, μάτς Κυπέλλου με τη Σπάρτη. Τσούκαλος, χάλια πάσα. Λοιπόν, κόρνερ για την Παναχαϊκή. Και Μαυρίας, η χρυσή αλλαγή, η τελευταία αλλαγή που πήρε θέση του Μούριτς και πρώτο γκολ στη σεζόν από τον Δημήτρη Μαυρία, Μαυριά μάλλον. Και μπαίνει το πρώτο γκολ. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Φάση τώρα εδώ για τη Σπάρτη. Και Σούλης λέει όχι. Ο Σούλης στα φιλικά μας έχει βγάλει σε προπρόσωπους. Για να δούμε αν θα μας βγάλει και τώρα. Λοιπόν, εδώ μας βγάλει ο Κοτσόνης. Παρ' όλα αυτά, η κατοχή ξανά στη Σπάρτη. Παυλής, Σούλης εκεί. Φάουλ τώρα Καρατσανάκοφ μες στην περιοχή. Κάρτερ παίρνει ωραία την μπάλα. Τσούκαλος θα ζουτάρει, κοντράρει μπάλα. Μαυρίας θα την πιάσει. Παπατόλιος, Τσούκαλος έξω από την περιοχή. Ωραίο, θα είναι για σουτ. Κοντράρει πάλι μπάλα πάνω στα σώματα και δεν γίνεται κάτι. Στο 42 γεμίζει ο Σούλης. Θα βρει την παλιά ο Κάρτερ, θα γίνει το σουτ. Τέτα τέτ και το χάσε. Να, αυτά δεν είναι ωραία. Πρέπει να τελειώνουμε τις φάσεις για να είμαστε και πιο, να κοιμόμαστε ήσυχα. Δεν πειράζει. Ελπίζω να μην τον πληρώσουμε μόνο. Μόνο αυτό. Γιατί η μπάλα τιμωρεί. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου. Βλέπω ότι κυριαρχούμε στον αγώνα. Και προηγούμαστε 1-0. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Κωνσταντινόπουλος περιμένει εκεί, θα κάνει το γέμισμα, αλλά θα κοπεί η φάση. Φάουλ τώρα Καρατσανάκοφ, λίγο έξω, αρκετά μάλλον. Φάση τώρα εδώ για τη Σπάρτη. Κόρνερ, δοκάρι, γύλο κόρνερ. Τελικά πλάγιο out για τη Σπάρτη. Γίνεται λίγο δημιουργική ο Τσούκαλος. Ωραία στο Μαυρία. Ξανά Τσούκαλος. Έχετε χώρο. Δεν θέλουμε σούτ από εκεί. Φουρλάνος. Παπατόλιος. Ωραία εδώ πέρα στο Μπλέγα. Λάθος μπαλιά. Και ο Μάθιους Αγκούστο θα κάνει ευκαιρία για την επίθεση τώρα. Καψάσκης. Αγκούστο. Στα κοντράρι μπάλα δεν θα την πάρουμε παρόλα αυτά. Βλάχος. Αγκούστο πάλι. Πρέπει να την κόψουμε, παιδιά. Παυλής. Γυρίζουν πίσω και τελειώνει η φάση εδώ. Έχουμε 18 σουτ και 19 τώρα. Και πρέπει να σκοράρουμε οπωσδήποτε ένα γκολ. Γιατί η Σπάρτη τώρα η μπάλα. Κλέβει εδώ πέρα ο Φουρλάνος πολύ ωραία. Ωραία εδώ και ο Κάρτερ, πρέπει να δώσει γρήγορα. Όχι εκεί, όχι εκεί. Έχει βγει παίχτης, δεν πειράζει. Πολύμος, Κάρτερ, κοντράρει μπάλα. Κοντράρει και ευκαιρία τώρα εδώ για τη Σπάρτη. Θα δώσει πίσω στο Γκαψάσκι. Παρ' όλα αυτά ξανακοντράρει. Εντάξει, δεν βλέπουμε και το τέλειο ποδόσφαιρο. Απλά από τα στατιστικά βλέπουμε ότι προηγούμαστε. Και κυριαρχούμε στον αγώνα. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές τώρα. Λίγο πιο κοντά την άμυνα. Όχι τόσο πολύ πίεση. Για να δούμε τώρα. Ευκαιρία εδώ για να βάλουμε γκολ. Τσούκαλος. Δεν θα βρει κάποιον. Φεύγει ο Στοιάνοβιτς. Σούλης εκεί. Αμυντική. Στο 80 κόρνερ για τη Σπάρτη. Θα γίνει το κόρνερ ξανά ο Αγκούστο. Παυλής κόβει ωραίο Φουρλάνος.
Τσελεπίδης, τελειώνει εκεί η φάση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Θα βγάλουμε τον Τζούκαλο, ο οποίος δεν παίζει και το καλύτερο παιχνίδι. Δεν έχουμε πιο να βάλουμε κιόλας. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε πίσω. Θα παίξουμε αμυντικά. Ποιο να βάλω τώρα. Λοιπόν, θα βάλω το Μασούρα στη θέση του Καρατσανάκοφ. Και... ναι, τον πιστεύω πολύ το μικρό. Ελπίζω να μου βγει σε καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο καθυστερήσεις. Ίσως από τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού. Μασούρας η αλλαγή μας. Ωραία εδώ Παπατόλιος. Στον Μούριτς μια καλή σέντρα. Παίρνουμε κόρνερ. Καλό είναι γι' αυτό. Ένα γκολ και σφραγίσαμε την νίκη. Παπατόλιος. Έλα Παπατόλιο. Πολύ καθυστερής Παπατόλιο. Καλό για μας βέβαια. Αυτό το είπαμε. Αυτό κάνει. Λοιπόν, τώρα το εκτελεί. Δεν θα βρει κάποιον. Παρ' όλα αυτά έχουμε την κατοχή. Τσούκαλος. Πολύ κακό παιχνίδι σήμερα για τον Τζούκαλο. Πάρα πολύ κακό. Μαυρία στο corner θα γίνει. Φοβερό γκολ από τον Μαυρία. Δεύτερο γκολ στη σεζόν. Και δεύτερο στο σημερινό match. Και τα δύο σήμερα. Απίστευτος ο Μαυρίας. Φοβερό γκολ. Ο τερματοφύλακας απρόβλεπτος το έφαγε πάνω από το κεφάλι του. Του φύγε από τα χέρια. Και νομίζω ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Η ευχάριστη έκπληξη ήταν σήμερα ο Μαυρίας. Φάση τώρα εδώ πέρα για την Σπάρτη. Νομίζω έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Θα γίνει το σουτ, κουντράρει μπάλα και θα σφύριξει κάπου εδώ ο διαιτητής. Κάνουν κάποιες πάσες. Βλάχος. Κωνσταντινόπουλος. Ξανά Βλάχος. Τώρα θα σφυρίξει λογικά. Θα φύγει μπάλα out και τέλος. Παναχαϊκή Σπάρτη 2-0. Ξεκινήσαμε με το δεξί στα επίσημα μάτς. Βλέπουμε εδώ πέρα κυριαρχήσαμε, έτσι. 21 σούτ, 8 εντός. Εντάξει. Και παίχτης του αγώνα εννοείται. Ο Μαυρίας. Φοβερό μάτς, φοβερό φάουλ. Και αυτά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο για την άνοδο και ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε λογικά. Θα το προχωρήσω. Και ίσως... έχουμε... δύσκολο όμως να το δούμε αυτό. Με την ΑΕΚ. Τέταρτο γύρο με την ΑΕΚ. Είναι στον όμιλο, οπότε... έχουμε ΑΕΚ Ολυμπιακό στο κύπελο. Ωπα ρε παιδιά. Ωπα ρε παιδιά, τι όμιλος είναι αυτός. Στον όμιλο έχουμε ΑΕΚ, Απόλλων Πόντο, Ολυμπιακό και Παναχαϊκή. Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε λογικά Απόλλων Πόντο, Βόλο και Ολυμπιακό. Θα δούμε έτσι ματσάκια κυπέλου. Θα είναι τα περισσότερα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας φίλοι μου.